Τώρα λοιπόν, πάμε στην υπόθεση του κυρίου Λίτρα, που όπως φαίνεται σύμφωνα με την εισήγηση της εισαγγελέως, από κακούργημα μετατρέπεται σε πλημέλημα η κατηγορία. Και αυτό βέβαια έχει την πολύ μεγάλη σημασία του για την εξέλιξη της υπόθεσης και για την πιθανή αποφυλάκησή του τις επόμενες ημέρες. Τα προηγούμενα 24 ώρα ο κύριος Λίτρας μεταφέρθηκε στις φυλακές Κορίνθου κάτω από άκρα μυστικότητα και περιμένει βέβαια τις εξελίξεις σχετικά με την εισήγηση αυτή της εισαγγελέως που από κακούργημα μετατρέπει την κατηγορία σε πλημέλημα. Να πούμε ότι είναι πρόταση και ζητάει την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους, συγκεκριμένους περιοριστικούς όρους. Και εδώ θα τεθεί ένα ιδιαίτερο προβληματισμό, αν μου επιτρέπει, Κώστα, γιατί από τη βαριά σκοπόμενη βλάβη που συζητάγαμε και συζήτηση το Πανελλήνιο με πολλές παρεμβάσεις και δικηγόρο, οτιδήποτε, να πάμε στην επικίνδυνη σωματική βλάβη, δηλαδή να φύγουμε από μια κατηγορία που μπορεί να επισύρει και κάθριξη 10 ετών, κακούργημα, και να πάμε σε μια κατηγορία που είναι πλημέλημα και μπορεί να είναι μέχρι 2 έτη ή ακόμα και απαλλαγή. Να υπάρξει ακόμα και απαλλαγή του δράστη, γιατί αυτό λέει ο ποινικός κώδικας, αλλάζει τελείως το μέτωπο και, των αντιδράσεων και πάντως, των αντιλήψεων που φέρνουμε εμείς, επικοινωνούμε στην κοινωνία. Έτσι. Και πάντως, εγώ θέλω να δω πώς το σκεπτικό της εισαγγελέως που ζητάει τη μετατροπή σε πλημέλη. Ναι. Δηλαδή, κάποιο σκεπτικό θα έχει. Έτσι, εγώ θέλω να το δω αυτό το σκεπτικό, γιατί επειδή ήταν κακούργημα είχε προφυλακιστεί ο κύριος Λίτρας, αν ήταν πλημέλημα δεν επίσης προφυλάκησε το πλημέλημα στο συγκεκριμένο αδίκημα. Άρα προφυλακίστηκε γιατί είχε χαρακτηριστεί ως κακουργηματική πράξη. Γι' αυτό σας λέω ότι θέλω να δω το σκεπτικό. Και να θυμίσουμε ότι είχε γίνει και πρόταση του εισαγγελέα του κυρίου Πολυκράτη πριν από εύλογο χρονικό διάστημα που ζητούσε πάλι την αντικατάσταση με περιοριστικούς όρους. Και δεν είχαν γίνει. Και δεν πέρασε από το δικαστικό συμβούλιο λέγοντας ότι επιδίωξε, δηλαδή είναι επικίνδυνος για να τελέσει η ίδια και πράξη και δεν έχει μετανιώσει για ό,τι έπραξε. Δεν είμαστε υπέρ κατά του κυρίου Λίτρα και της συζύγου του, έτσι. Αλλά λέμε τα πράγματα για να καταλαβαίνει η κοινωνία, γιατί πολλές φορές εύκολα υιοθετούνται συμπεριφορές ή αντιλήψεις σε πολλά πράγματα, έτσι, και πρέπει να κρατάμε αποστάσεις.